Παναγιώτη, πάμε. Καλημέρα για από μένα. Για να δούμε να... σε ό,τι αφορά τη σύγκρουση συμφερόντων, είμαι εκπαιδευτής για την Cook Medical και Advisor. Θα δείτε ότι η συζήτηση δικιά μου είναι λίγο διαφορετική. Δεν είναι τόσο κλινικά κατευθυνόμενο αυτό που θα συζητήσω. Αλλά πάντως έχει σε μια παρόμοια θεματολογία η οποία έχει ένα σχετικό ενδιαφέρον και έχει να κάνει κιόλας και με κάποιες νέες τεχνολογίες, όπως για παράδειγμα τα καινούργια ουρητηροσκόπια τα οποία έχουμε, τα οποία είναι μιας χρήσης. Δεν ξέρω τώρα από το ακροατήριο πόσοι κάνουν ουρητηροσκόπια και πόσοι χρησιμοποιούν τέτοια. Πόσοι χρησιμοποιούν μιας χρήσης ενδοσκόπια? Ουρητηροσκόπηση γενικά, όχι απαραίτητα μιας χρήσης. Για να δω την αναλογία. Ναι. Ουρητηροσκόπηση γενικά πόσοι κάνουν? Μισοί χρησιμοποιούν μιας χρήσης. Πρακτικά σημαίνει ότι είναι κάτι το οποίο, επειδή ήταν όλα τα τελευταία χρόνια που έχουμε, φαίνεται ότι υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον και φαίνεται ότι έχει χρησιμότητα για να βλέπουμε τους μισούς ουσιαστικά από αυτούς που κάνουν ουρητηροσκόπηση να χρησιμοποιούν και τέτοια εργαλεία. Ουσιαστικά διάλεξα μία μελέτη η οποία δείχνει κάτι που, κατά την άποψή μου, είναι ένα σημαντικό σημείο αυτών των ουρητηροσκοπίων και το οποίο δεν έχει αναδειχθεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Όλοι το συζητάμε, αλλά δεν το έχουμε δει επίσημα σε μελέτη. Είναι πότε θα χρησιμοποιήσουμε αυτά τα μιας χρήσης ουρητηροσκόπια σε λίθους της καλύτερης καλλυτικής ομάδας και αν αυτό έχει πλεονέκτημα συγκριτικά με το ενδοσκόπιο το συνηθισμένο το οποίο θα χρησιμοποιούσαμε. Θα το πάω όμως ξεκινώντας λίγο την ιστορία λίγο πιο πριν, ώστε να μπορέσουμε να συζητήσουμε και καθοδόν. Είναι ουσιαστικά ότι από τα δεδομένα που έχουμε, γιατί είναι αρκετά hot το θέμα τα τελευταία χρόνια, έχουμε ότι τα ουρητηροσκόπια μιας χρήσης φαίνεται να δίνουν τη δυνατότητα να μην αποτυχάνουμε σε περιστατικά και να μην σταματάμε περιστατικά βάση μελετών. Δηλαδή, λένε κάποιοι αναφέρουν το πολύ πρόσφατη μελέτη ότι 0% των περιστατικών χρειάστηκε να αναβληθεί, δηλαδή κανένα περιστατικό δεν αναβλήθηκε, όταν είχαν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν και τα μιας χρήσης ενδοσκόπια και αντιστοίχως ότι θα μπορούσαν αυτά τα ενδοσκόπια να είναι, σε ό,τι αφορά το κόστος τους, να είναι καλύτερα, εφόσον έχουμε χαμηλού όγκου κέντρο. Δηλαδή, να κάνουμε λίγα περιστατικά. Κάτι που αφορά δηλαδή και έναν ουρολόγο, ο οποίος είναι στον ιδιωτικό τομέα και δεν κάνει τόσα πολλά περιστατικά. Πολλές μελέτες, randomized μελέτες, δείχνουν κάποιες ότι είναι αποτελεσματικά αυτά τα ενδοσκόπια και αντιστοίχως η ποιότητα της εικόνας φαίνεται ότι είναι κοντά σε αυτό που περιμένουμε. Δηλαδή ότι τα χρώματα είναι καλά, αλλά δεν είναι τόσο καλά όσο αυτά των πολλαπλών χρήσεων. Δεν έχουν τόσο καλή ανάλυση αυτά τα ενδοσκόπια. Δεν έχουν το ίδιο οπτικό βάθος που έχουμε από τα συνηθισμένα ενδοσκόπια. Άρα, ουσιαστικά έχουμε να κάνουμε με ένα υλικό το οποίο είναι πολύ χρήσιμο. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια διαφορετική άποψη για αυτό και ποια είναι η εμπειρία σας σε αυτά. Εγώ το σχόλιο που θέλω να κάνω εδώ, για να μιλάμε και ρεαλιστικά, μιλάμε για ενδοσκόπια μίας χρήσης, αλλά στην Ελλάδα όσοι τα χρησιμοποιούν δεν τα χρησιμοποιούν ως μίας χρήσης. Υπάρχει κάποιος εδώ πέρα που σήκωσε το χέρι του πριν που το χρησιμοποιεί μία φορά και το πετάει? Έτσι. Δηλαδή, η ιστορία αυτή έχει βασιστεί στο γεγονός ότι πωλείται σε μια φτηνή τιμή ένα πολύ καλό ενδοσκόπιο που μπορεί να έχει 4 ώρες λειτουργίας. Έτσι, και γι' αυτό έχει στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης αυτό χρησιμοποιείται και επαναποστηρώνονται συνέχεια. Και αυτό δίνει ένα πάρα πολύ φτηνό τρόπο λειτουργίας σε κέντρα που δεν μπορούν να πάρουν άλλα ενδοσκόπια και σε ιδιωτικά κέντρα επίσης ρίχνουν το κοστολόγιο της τέτοιας. Αυτό πρέπει να το σημειώσουμε στο μυαλό μας. Γιατί είναι πολύ σημαντικό, έτσι. Λέμε single-use ureteroscopes, αλλά για τη δική μας γλώσσα και για τη γλώσσα του μισού κόσμου δεν είναι single-use. Άρα δύο θέματα. Μπορούμε να αποφύγουμε να έχουμε ακυρώσεις περιστατικών λόγω του ότι έσπασε το ενδοσκόπιό μας. Δηλαδή, ένας ιδιώτης θα μπορούσε να έχει το κανονικό του ενδοσκόπιο και να έχει και ένα ενδοσκόπιο τέτοιο σε περίπτωση που είχε κάποιο πρόβλημα. Και δεύτερο σημείο, ότι αν σκεφτούμε και αυτό τον παράγοντα, ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί περισσότερες από μία φορές, γίνεται ακόμα περισσότερο cost effective, είναι ακόμα πιο φτηνό σαν εργαλείο. Και λογικά και με τον ανταγωνισμό που έχουν οι εταιρείες τον τελευταίο καιρό, θα καταφέρουμε να έχουμε ακόμα πιο φτηνά τέτοια υλικά. Η ποιότητα της εικόνας, είπαμε, είναι καλή. Αυτό είναι ένα από τα εργαλεία που υπάρχει ένα αντίστοιχο ενδοσκόπιο. Η ποιότητα της εικόνας είναι καλή.
Θα έλεγα ότι είναι καλύτερη από το ενοπτικό. Δεν ξέρω αν έχετε διαφορετική άποψη. Το ζήτημα είναι το πρακτικό κομμάτι σε αυτό. Είναι ότι δεν είναι τόσο καλό όσο είναι το αντίστοιχο ψηφιακό. Και μπορείτε να δείτε τώρα τις διαφορές που έχει το ψηφιακό, το οποίο είναι σαφώς είναι πολύ καλύτερο. Άρα, θα χρησιμοποιούσε κάποιος από εδώ, από αυτούς που χρησιμοποιούν αυτό το εργαλείο, θα το χρησιμοποιούσε για όγκους του ανώτερου ροπητικού. Δεν ξέρω, υπάρχει κάποιος. Δηλαδή, αν κάποιος θα έκανε μια εύκαμπτη ουρτυροσκόπηση με μια χρήση εργαλείου για να αντιμετωπίσει έναν όγκο. Τώρα όχι, αλλά μελλοντικά θα φτιάξουν αυτά, έτσι. Είναι θέμα χρόνου. Ήδη τα καινούργια, το γιούσκοπ που έδειξε, το καινούργιο. Τώρα όχι, αλλά το ερώτημα που τίθεται είναι αν έχει ένα ινοοπτικό να χρησιμοποιήσει και έχει να χρησιμοποιήσει ένα ψηφιακό μια χρήση. Καλύτερο, καλύτερο είναι αυτό από το ινοοπτικό. Το ψηφιακό. Το ψηφιακό μια χρήση. Πολύ καλύτερο είναι. Οπότε είναι ένα σημείο, ένα point, το οποίο μπορούμε να το έχουμε στα υπόψη και να ξέρουμε πώς μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για να μαθαίνουμε. Γιατί πραγματικότητά μας στην ουρολογία είναι ότι ξαφνικά έχουμε μια ειδικότητα η οποία έχει επεκταθεί απίστευτα, έχει πάρει πάρα πολύ τεχνολογία, αλλά δεν έχει καταφέρει να αξιοποιήσει όλα τα εργαλεία σωστά στο κάθε περιστατικό. Και έχουμε αναλωθεί στο debate αν είναι, θα κάνουμε standard PCNL ή θα κάνουμε mini PCNL. Παναγιώτη, ναι. Το γεγονός ότι πλέον δεν είναι μία εταιρεία που έχει ενδοσκόπιο εύκαμπτο μιας χρήσης, αλλά είναι τουλάχιστον 15 οι εταιρείες που σε 2 χρόνια θα έχουν 15 ενδοσκόπια. Μέχρι ναι. Και οι εταιρείες που έχουν πολλαπλών χρήσεων βγάζουν single use. Σημαίνει ότι εκεί πάει το story, τέλος. Άρα θα λήξει το. Μόνο θα single use θα έχουμε, έτσι. Οπότε σε κάποιο χρονικό διάστημα θα λήξει. Σε μία πενταετία νομίζω ναι, ότι ελάχιστα χρησιμοποιούν. Και εγώ το πιστεύω, το πιστεύω. Τι πρέπει να ξέρουμε για αυτά τα εργαλεία. Και θα πάω και στη μελέτη. Δεν είναι. Είναι απλά όλη αυτή η συζήτηση μας βοηθά να μάθουμε και το εργαλείο από τη μία και από την άλλη να ξέρουμε και που θα το χρησιμοποιήσουμε πιο αποδοτικά. Η πραγματικότητα λέει ότι αν δούμε τις διαστάσεις που έχει αντίστοιχα το εργαλείο στη μύτη του και ουσιαστικά σε όλο του το μήκος που χρησιμοποιούμε, είναι τα single use, τα μια χρήση, είναι μεγαλύτερα λίγο σε διάμετρο. Οπότε το έχουμε υπόψη μας αυτό. Και αυτό το έχει χρησιμότητα για το συγκεκριμένο paper που συζητάμε, γιατί είπαμε, αν έχουμε ένα πολύ στενό κάτω κάλικα, θα έχουμε μια δυσκολία να μπούμε με πιο πρακτικά με το μια χρήση ψηφιακό εργαλείο. Θα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Λίγο μικρότερο είναι το ψηφιακό εργαλείο πολλαπλών χρήσεων. Και αν θέλουμε να έχουμε το πιο μικρό εργαλείο, θα πρέπει να πάμε σε ένα παραδοσιακό ινοοπτικό. Άρα για πέτρες, που ιδιαίτερα που δεν έχουμε το θέμα της απεικόνησης, το ινοοπτικό, το παραδοσιακό, ίσως είναι το καλύτερο. Βλέπουμε τι δυνατότητες κάμψης έχουν αυτά τα εργαλεία. Αυτά είναι αντίστοιχα μιας χρήσης με μέσα, εδώ πέρα βλέπουμε χωρίς να έχουμε την ίνα του λέιζερ, των 200 μίκρονς. Το αντίστοιχα, αν έχουμε μέσα ίνα λέιζερ και αντίστοιχα ψηφιακά πολλαπλών χρήσεων δεν είναι τόσο καλή η κάμψη. Αλλά το ζήτημα είναι πάντα αν είναι επαρκής η κάμψη να μας φέρει το αποτέλεσμα που θέλουμε. Δεν θα διαγωνιστεί στα χαρακτηριστικά του εργαλείου, θα διαγωνιστεί στο αν θα φέρει λύση στο πρόβλημά μας. Οπότε, ο βασικός κανόνας είναι, αν έχουμε δύσκολα περιστατικά που θέλουμε γερή κάμψη, όπως είναι αυτά τα περιστατικά του κάτω πόλου, ισχύει ουσιαστικά ότι τα ινοοπτικά είναι καλύτερα. Αν δηλαδή κάποιος έχει δυσκολία να φτάσει με ένα τέτοιο εργαλείο στη βέτρα του, μπορεί να δοκιμάσει το ινοοπτικό. Και είναι αυτό που συζητήθηκε και πιο πριν. Η ιδιαίτερη ανατομία του κάτω πόλου, ότι λίγο πολύ έχουμε αντίληψη και ειδικά αυτοί που ασχολούμαστε με αυτά είναι πάρα πολύ σημαντική. Γνωρίζουμε την ιδιαιτερότητα που έχουν αυτά οι συγκεκριμένες πέτρες και ουσιαστικά είναι καθοριστικής σημασίας το να επιλέξουμε σωστά τους ασθενείς για να μπορέσουμε να τους αντιμετωπίσουμε. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έναν ασθενή που θα τον προγραμματίσουμε για να το κάνουμε μια ρίζ, γιατί πολλοί έχουμε φυσυχαστεί στη λογική ότι θα πάμε με το εύκαμπτο και θα αντιμετωπίσουμε όλες τις πέτρες στο νεφρό. Αυτό δεν γίνεται. Δεν μπορούμε να κάνουμε 3,5 εκατοστά πέτρα μέσα στο νεφρό, ιδιαίτερα αν έχει και ψηλά house units με το εύκαμπτο, ούτε μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλες τις πέτρες κάτω κάλικα. Αυτό είναι μια λάθος λογική. Να θυμόμαστε ότι είναι Clavien Grade 3, επιπλοκή, το να αποτύχουμε να φτάσουμε την πέτρα. Γιατί αναγκάζομαστε να υποβάλουμε τον ασθενή και σε μια δεύτερη επέμβαση. Η κάτω καλλικική ομάδα έχει και τις δυσκολίες της ό,τι αφορά το χρόνο
που θα αφιερώσουμε για να ίσως και να μετακινήσουμε την πέτρα. Πρέπει δηλαδή με τον μπάσκετ κάποιες φορές να την πάρουμε, να την μετακινήσουμε, να την βάλουμε σε πιο ευνοϊκή θέση. Και αυτό το σημειώνω και θα το δούμε και στο paper, ότι επειδή έχουμε το πολλαπλών χρήσεων, θα κοιτάξουμε να το σώσουμε σε εισαγωγικά, οπότε θα αφιερώσουμε τα 5-10 λεπτά να καταφέρουμε να μετακινήσουμε την πέτρα, για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε το περιστατικό, χωρίς να ζωρίσουμε το πολλαπλών χρήσεων ενδοσκόπιο που είναι πανάκριβο. Τι μας έδειξε η μελέτη? Απλά πράγματα, όχι κάτι συνταρακτικό, αλλά μας έδωσε κάποια πληροφορία για να μπορέσουμε να μιλήσουμε επί σωστής βάσης. Τα χαρακτηριστικά των ασθενών λίγο πολύ ήταν παρόμοια. Τώρα, εδώ θα διαφωνήσω σε κάτι που είναι μια γενικότερη συζήτηση, ότι ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις το πραγματικό όγκο, το πραγματικό φορτίο λιθίασης που έχει ο ασθενής σου, αν στηρίζεσαι στη μέτρηση της μέγιστης διαμέτρου. Οπότε δεν μπορώ πραγματικά να αξιολογήσω πλήρως τη συγκεκριμένη μελέτη. Δεν ξέρω αν διαφωνείτε σε αυτό, αλλά είναι κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα προβληματικό σε όλες τις μελέτες που έχουμε για τη λιθίαση και γι' αυτό πιθανότατα να μας δείχνει και πολλά αντικρουόμενα δεδομένα. Ποιο είναι το σημαντικό κομμάτι που θα χρειαστεί να συζητήσουμε? Είναι ότι εδώ πέρα μας δείχνει ουσιαστικά ότι το εργαλείο μιας χρήσης είναι ταχύτερο. Δεν ξέρω αν έχει κάποιο αντίστοιχη εμπειρία. Έχετε κάποια αντίστοιχη εμπειρία από αυτά που έχετε χρησιμοποιήσει? Το ταχύτερο είναι γιατί είναι ατρόμητος ο χρήστης, γι' αυτό. Έτσι. Γιατί δεν φοβάται μην το σπάσει. Και εδώ θα πρέπει να τονίσω το κυριότερο που δεν το έχουμε πει μέχρι στιγμής. Δεν ξέρω αν είναι να το πεις αργότερα. Η μεγαλύτερη συμβολή αυτού του εργαλείου είναι ότι πλέον θα μπορούν να κάνουν περιστατικά οι ειδικευόμενοι γιατροί. Έτσι, η εκπαίδευση. Διότι όταν έχεις ένα digital ενδοσκόπιο και το κρατάς και το φυλάς και το σταυρώνεις από το πρωί μέχρι το βράδυ, δεν το κάνει ο ειδικευόμενος το περιστατικό αυτό και κακά τα ψέματα έτσι είναι. Όταν έχεις ένα εργαλείο το οποίο θα σου κοστίσει 600 ευρώ, θα το χρησιμοποιήσεις 4 ώρες, ας το σπάσει. Ας το σπάσει. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο όφελος σε αυτή την ιστορία. Συμφωνούμε σε αυτό? Συμφωνούμε απόλυτα. Θέλω να συμφωνήσω σε αυτό. Απόλυτα. Έτσι, δεν υπάρχει. Αυτό είναι, γι' αυτό πάνε μπροστά αυτά τα ενδοσκόπια. Θα ανέβει η ουρητηροσκόπηση όχι γιατί θα σπάμε μεγαλύτερες πέτρες, αλλά γιατί θα σπάνε περισσότεροι άνθρωποι. Ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι ακόμα και ο ουρολόγος, ο ενδουρολόγος, ο οποίος δεν έχει υψηλό αριθμό ασθενών ανά έτος. Και όσο να είναι να συσσωρέσει την αντίστοιχη εμπειρία, παίρνει κάποιο χρόνο. Ουσιαστικά αυτά τα εργαλεία είναι πάρα πολύ χρήσιμα. Γιατί του δίνει τη δυνατότητα να αντιμετωπίζει τα περιστατικά χωρίς να έχει το συνεχές άγχος το αν θα σπάσει το εργαλείο ή όχι. Δεν είναι μόνο ουρολόγος. Και ο κλινικάρχης σε μια ιδιωτική κλινική. Πας και παίρνει μια ιδιωτική κλινική. Είχαν τον πελάτη τους οι άνθρωποι. Τρελά. Έπαιρναν ένα ενδοσκόπιο, δύο χρήστες, γιατί δεν μπορεί να ελέγξει τον γιατρό που το χειρουργεί. Έσπαγε το ενδοσκόπιο, πάει πίσω ξανά. Ενώ τώρα κάνουν μια σύμβαση με μια εταιρεία, τους φέρνουν τα μια χρήση και έχουν βρει την υγεία τους. Γι' αυτό είναι κάτι το οποίο σίγουρα θα πάει μπροστά. Και για τους νέους συναδέλφους είναι κάτι που σίγουρα πρέπει να είναι πολύ χαρούμενοι, γιατί έτσι θα μάθουν να κάνουν πολύ καλή εύκαμπτη ουρητηροσκόπηση. Να σημειώσω κάτι. Μπήκε ουρητηρικό θικάρι σε όλα αυτά τα περιστατικά. Δεν ξέρω αν έχετε κάποιο σχόλιο γι' αυτό. Πρέπει να βάζουμε ουρητηρικό θικάρι ή όχι? Εδώ είναι μια τεράστια. Ξέρω τι θα μας πει ο Στέλιος, θα μας πει ότι δεν χρειάζεται. Χθες τα είπαμε λίγο, δεν ήσασταν εδώ εσείς. Χθες τα είπαμε λίγο για τα θικάρια στη δική μου παρουσίαση. Όταν μπορείς να βάλεις θικάρι, θα βάλεις θικάρι. Αυτό είναι κατά την άποψή μου ένα κανόνα. Το θέμα είναι ότι δεν μπαίνει όλα τα περιστατικά αν δεν έχει κάνει pre-standing. Αυτά που λέγαμε χθες. Η απάντηση θα δοθεί από την ενημέρωση που θα δώσει τα laser, Παναγιώτη. Γιατί όλοι εδώ πέρα νομίζουν ότι ένα 20 watt laser, άμα το πάρει και αρχίσει και χτυπά, δεν ανεβάζει θερμοκρασία στο νεφρό. Πάντως, θέλω να πάμε σε αυτό μετά. Βαγγέλ, μία μικρή παρέμβαση. Ναι. Επειδή είπαμε ότι στο Euroschool θέλουμε να φύγουμε με ξεκάθαρα μηνύματα, μας μπερδεύετε. Χθες μας είπατε όχι θικάρι. Εγώ είμαι θικάρι. Εσύ είσαι θικάρι, αλλά δεν ήσουν χθες εδώ. Χθες μας είπατε ότι με πολλά ερωτηματικά αν χρειάζεται και γιατί χρειάζεται να βάλετε θικάρι. Σήμερα, εγώ συμφωνώ μαζί σου, Βαγγέλη, μας λέτε ναι, θικάρι, αλλά θέλουμε τελικά εσείς. Επειδή αυτό που φταίτε σε μένα, να μας πείτε τελικά ναι ή όχι θικάρι. Κύριε Λιβιζάτο, με στενοχωρείτε γιατί έχω την εντύπωση ότι δεν με προσέξατε καλά χθες. Λοιπόν. Μπορεί, αυτό είναι το πιο ανησυχητικό όμως. Αυτό θα έλεγα μετά. Θα με παρηγορούσε το πρώτο. Λοιπόν. Ο κανόνας είναι αυτό που είπαμε ότι το θικάρι λειτουργεί προστατευτικά για τις εντονευρικές πιέσεις. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Άρα, αν μπορείς να βάλεις θικάρι, βάλε θικάρι. Αυτό που δεν είναι σίγουρο, είπαμε, είναι να προστατεύει από τις λοιμώδεις επιπλοκές, αλλά και μόνο ότι ρίχνει την πίεση είναι πολύ καθησυχαστικό. Τώρα, προσέξτε λίγο. Το πρόβλημα με το θικάρι ποιο είναι? Ότι δεν μπαίνει σε όλους τους ουρητήρες αν δεν έχεις κάνει pre-standing. Κάνε pre-standing, λοιπόν. Bon.
Εδώ διαφωνούμε. Εδώ θα πιάσουμε κουβέντα. Κύριε Λιάτση, πρέπει να ήσασταν χθες εδώ, γιατί χθες μας είπαν άλλα πράγματα. Εμείς στην κλινική μας, εκεί δεν υπάρχουν, δεν υπάρχουν guidelines αυτά, έτσι. Γιατί λένε έχει αφήξει. Εμείς στην κλινική μας, πέτρες, ιδίως στο ανώτερο τμήμα του ουρητήρα και στο νεφρό, είναι πάντα pre-stented. Πάντα. Ωραία, εγώ διαφωνώ σε αυτό, το έχω πει εδώ και χρόνια, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Επομένως, για το θικάρι, για να κλείσουμε. Μπορείς να βάλεις θικάρι, βάλε θικάρι. Εάν δεν μπορείς να βάλεις θικάρι, αποφασίζεις αν θα προχωρήσεις χωρίς θικάρι ή αν θα κάνεις standing στον ασθενή σου και θα επανέλθεις αργότερα. Είναι τόσο απλό. Να πω λίγο και κάτι για τον ιδιωτικό χώρο, γιατί ακούω πολύ ναι, αλλά για να του βάλεις το stand θα το χρεώσεις κτλ. Και λέω ναι, αλλά αν είναι να αποφύγεις μία δεύτερη. Αποφεύγεις και επιπλοκές με το stand. Και όχι επιπλοκές ακριβώς και να είναι πιο σίγουρο ότι θα είναι και stone free γιατί θα έχεις το access και τα λοιπά, θα βάλεις το θικάρι γιατί μπορεί να έχεις πετύχει μεγαλύτερα stone free. Αυτό συνολικά στα 10 περιστατικά θα έχεις μεγάλο κέρδος. Οπότε θεωρώ ότι ακόμα και για τον ιδιωτικό που σκέφτονται τη χρέωση του standing, νομίζω ότι είναι λάθος. Παναγιώτη, προχώρα. Προχώρα γιατί έχει συζήτηση μετά. Εδώ είμαστε. Προχώρα. Γιατί θα σου πει συζήτηση μετά. Πρακτικά, σε αυτή τη μελέτη που είδαμε, τι είπαν οι συγγραφείς, είπαν λίγο πολύ αυτά που συζητήσαμε. Ότι η δυνατότητά μας... Να μην το διαβάζω, είναι πολλά λόγια. Ναι, ναι. Ουσιαστικά, βέβαια, ότι ουσιαστικά η δυνατότητά μας να είμαστε ταχύτεροι είναι το γεγονός ότι μπορούμε να κακοποιήσουμε το εργαλείο. Και δεν μας ενδιαφέρει. Να τρώμε. Αυτό είναι το κύριο στοιχείο. Οπότε είναι κάτι που πρέπει να το έχουμε υπόψη μας και να ξεπεράσουμε λίγο αυτή τη συζήτηση κάτω πόλος και μην χαλάσει το εργαλείο οτιδήποτε. Σε κάτω πόλο, σε πέτρα κάτω πόλου μπορούμε να λειτουργήσουμε με αυτόν τον τρόπο. Αντίστοιχα, αναφερθήκανε κιόλας ότι πιθανότατα, επειδή δεν μπαίνουμε στη λογική να κάνουμε παραπάνω κινήσεις, να παίρνουμε με μπάσκετ, να βγάζουμε πέτρες και να τις μετακινούμε ή οτιδήποτε, αυτό επίσης μπορεί να βοηθήσει και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το εργαλείο είναι πιο ελαφρύ, να μας δώσει τη δυνατότητα να είναι πιο άνετος ο χειρουργός, άρα να μπορέσει να καταφέρει να είναι ταχύτερος. Συνεπώς, αυτή είναι η πρώτη μελέτη που έχουμε ως τώρα, η οποία μας δείχνει ότι σε πέτρες κατώτερου ρητήρα, κατώτερου σκαλικικής ομάδας, τις οποίες τις περιμέναμε ότι μπορεί να είναι χρήσιμο το συγκεκριμένο υλικό, μας αποδεικνύει ότι τα συγκεκριμένα εργαλεία μιας χρήσης έχουν τη δυνατότητα να μας προσφέρουν ταχύτερο τουλάχιστον εργαλείο και λιγότερο φλουόροσκοπι τάιμ. Εντάξει, ανεξάρτητα. Σημειώνω ότι δεν αντέχουν και αυτά τόσο πολύ, ιδιαίτερα μετά από ένα περιστατικό συγκριτικά με τα άκαμπτα. Υπάρχει ένα κόστος. Το κόστος το συζητήσαμε, αλλά είπαμε ποιες είναι οι παράμετροι. Υπάρχουν πολλές μελέτες ανάλογα με το σύστημα. Δεν μας ενδιαφέρει τόσο πολύ. Ίσως το να μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί το ίδιο μια χρήση εργαλείο, ίσως να μας προσφέρει μεγαλύτερες δυνατότητες. Συγγνώμη, να σε διακόψω λίγο. Γύρνα λίγο την προηγούμενη. Κρατήστε το λίγο, μια και το έχει κάτω. Στην τελευταία είναι ένα paper από την Αμερική που λέει πότε είναι cost effective το reusable ή το single use. Αν κάνεις, λέει αυτή η μελέτη, όσο μπορεί να πραγματική και με αμερικάνικα δεδομένα, αν κάνεις πάνω από 100 περιστατικά το χρόνο, ίσως σε συμφέρει οικονομικά να έχεις εργαλείο πολλαπλών χρήσεων. Αυτό είναι για την Αμερική, για single use. Για την Αμερική, είπα. Αν είναι για κάτω από 100 περιστατικά, φαίνεται ότι συμφέρει να χρησιμοποιείς single use. Αυτό σαν για να έχει κανείς ένα αδρό νούμερο, όσο αυτό μπορεί να αναπαραχθεί στην ελληνική πραγματικότητα. Έτσι. Να πω κάτι για αυτό το ατρόμητο που λέγαμε πριν, γιατί είναι σημαντικό. Το ότι το εργαλείο μπορεί να το κακοποιήσεις, δεν σημαίνει ότι πρέπει να το κακοποιήσεις, γιατί μπορεί και έχουν συμβεί, έχουν αποκοπεί κομμάτια του. Δηλαδή το single use, επειδή είναι διαφορετική η συναρμολόγησή του από το multi use, εμένα μου έχει συμβεί και έχω δει σε μέρος που έχω πάει, που έχει αποκοπεί το τελικό κομμάτι μέσα στο νεφρό. Οπότε μετά αναγκαστήκαμε και κάναμε διαδερμικό για να το βγάλουμε. Έτσι. Άρα το ότι κακοποιώ ένα εργαλείο έχει όρια. Έτσι. Δεν σημαίνει ότι το κακοποιώ. Να κάνω μία ερώτηση. Ναι. Εμείς επειδή τα έχουμε όλα στην κλινική, χρησιμοποιούμε το Flex μόνο για τα ερευνητικά πρωτόκολλα και από τον έμπειρο χρήστη, τον κύριο Αναστασιάδη. Χρησιμοποιούμε το Ινοπτικό για τα κλασικά και για την εκπαίδευση όλων των νέων. Τα single use. Κάνουμε καλά. Για μένα το single use είναι το καθεαυτό ενδοσκόπιο για να κάνει την εκπαίδευση. Εγώ σε αυτό το λέω. Και συν στον ιδιωτικό τομέα. Πολύ σημαντικό γιατί πρέπει να κοιτάμε τα τέτοια. Ο ιδιωτικός τομέας έχει σωθεί με την είσοδο του single use. Τέλος. Γιατί δεν είναι single use όπως λέμε γι' αυτό. Γιατί. Πάμε Παναγιώτη, επόμενα. Προχώρα. Ωραία. Οικολογία. Το αφήνω στην προκειμένη περίπτωση γιατί προφανώς για ακόμα μια φορά θα πετάμε χίλια δύο πράγματα. Σας είχα ένα για enucleation, αλλά επειδή βλέπω ότι υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον με όλα αυτά που είπαμε. Όχι, συνέχισε το άλλο πρώτα και αν έχουμε θερμοκρασίες, πιέσεις κτλ. Μπορεί να μας αλλάξετε
συζητήσουμε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό τώρα και θα πρέπει να μείνει. Ουσιαστικά, πόσοι από εδώ ένα πέρα... σημείο και μετά πιστεύω, ξεκίνα. Πιστεύω ότι ό,τι κάνουμε γίνεται μία επιστήμη. Κάθε κομμάτι της ενδοουρολογίας, είτε κάθε κομμάτι της ουρολογίας, αλλάζει τελείως και παίρνει την κατεύθυνσή του. Ουσιαστικά αυτή είναι μια μελέτη του 19. Δεν είναι κάτι τόσο συνταρακτικό από άποψη δεδομένων, αλλά μας δίνει πάλι κάποια στοιχεία και μας δίνει τη δυνατότητα να μιλήσουμε για κάτι το οποίο αυτοί οι οποίοι κάνουν ουρτυροσκοπήσεις μπορεί να έχουν μια μικρή αντίληψη ή μπορεί και να μην έχουν και τόσο καλή αντίληψη του θέματος. Και επίσης και για όλους τους υπολείπους το τι θέματα μπορούν να ενσκύψουν κάνοντας τέτοιες επεμβάσεις. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Γι' αυτό δεν είναι απλά βλέπω, πηγαίνω σε ένα course, μαθαίνω δύο πράγματα και μετά μπορώ να κάνω κάτι τέτοιο πνευματικό. Τα τελευταία χρόνια έχουμε ένα λέιζερ το οποίο. Ένα λέιζερ. Διαφορετικές εταιρείες. Έχουμε λέιζερ τα οποία έχουν αυξηθεί πάρα πολύ σε ισχύ. Κατά πλειοψηφία όλα τα λέιζερ είναι holmium. Είναι πάρα πολύ δυνατά λέιζερ τα οποία ξεκινώντας. Είδατε πώς ήταν η αρχική λιθοτριψία. Τι ρυθμούς είχε και τώρα έχουμε ανεβάσει 84 βάτ. Αυτή είναι μια λιθοτριψία βέβαια κίστης. Εκεί που ξεκινάγαμε παλαιότερα, και θα δείτε και κάποιους από τους πολύ μεγάλους και γνωστούς, ξεκινάνε, κάνουν dusting με 8 βατ, λίγο την πέτρα να γίνει σκόνη και μετά να βγάλουμε ένα κομμάτι ή να την ξαλείψουμε τελείως με αυτόν τον τρόπο. Έχουμε πανίσχυρα λέιζερ, το οποίο μπορούμε να λειτουργήσουμε πολύ πιο γρήγορα, αλλά τι έχουμε, αυτό που είπαμε και πιο πριν. Ένα τεράστιο έλλειμμα στο πώς τα χρησιμοποιούμε σωστά. Ποιες είναι οι συνθήκες μας. Είπαμε θικάρια. Πρέπει να βάλουμε θικάρι, όχι. Άλλο να χτυπάμε 8 βατ, άλλο να χτυπάμε 80 βατ. Έτσι δεν είναι. Είναι 10 φορές περισσότερη ενέργεια ανά δευτερόλεπτο μέσα στο υγρό το οποίο δίνουμε. Υπήρχαν μελέτες, υπήρχαν και παλαιότερες μελέτες, οι οποίες ήταν στα απλά λέιζερ, οι οποίες λέγανε ότι αυτή είναι μια σχετικά καλή μελέτη, αλλά δεν πάβει να είναι ένα in vitro μοντέλο. Το οποίο λέει, αν χρησιμοποιήσω σύντομο παλμό, αυτό το short pulse που λέμε, αν έχουμε μία άινα η οποία είναι μικρότερη σε διάμετρο, άρα τις ίνες που χρησιμοποιούμε στην εύκαμπτη ουρτυροσκόπηση, που είναι οι πιο μικρές συνήθως, γιατί αυτές μας βολεύουν, γιατί το εργαλείο μας κάνει πιο εύκολα κάμψη μέσα στο νεφρό. Και έχουμε ένα χαμηλό ρυθμό οπλήσεων, άρα τις συνθήκες του εύκαμπτου εργαλείου που βρίσκεται μέσα σε ένα κλειστό χώρο όπως είναι το νεφρό και έχουμε μια αργή ροή υγρού και δεν μπορούμε να αυξήσουμε και τις πιέσεις γιατί θα κάνουμε backflow, θα αρχίσουν να φεύγουν προς τα πίσω τα υγρά μας μέσα στο παρένχημα. Αν τα βάλουμε όλα αυτά κάτω, έστω και σε πειραματικό μοντέλο, φαίνεται ότι η θερμοκρασία μας με τα χαμηλής ισχύς λέιζερ φτάνει ήδη στα επίπεδα, στο κάνουμε την νεφρική βλάβη που η ομάδα του κ. Χατζηχρήστου έδειξε σε εκείνο το review. Η νεφρική βλάβη και είναι κάτι το οποίο μέχρι στιγμής αδυνατούμε να αξιολογήσουμε. Άλλη μελέτη, αντίστοιχη, θερμοκρασίες οι οποίες φτάνουν 57-68 βαθμούς Κελσίου με 20 βατ, 40 βατ, εντάξει, θα έλεγα είναι αρκετά καλή τιμή ενέργειας να προσπαθώσουμε. Χαμηλή βέβαια ροή, άρα κακή συνθήκη για να λειτουργήσουμε. Ακόμα όμως και στις συνθήκες που έχουμε μια σχετικά καλή ροή, γιατί 15 μέλ το λεπτό είναι πολύ καλά για την εύκαμπτη ουρτυροσκόπηση, εξακολουθούμε και έχουμε υψηλές τιμές. Εδώ είναι χωρίς δικάρι, Παναγιώτη, αυτή η μελέτη, έτσι. Ναι, και αυτά είναι κατά πλειοψηφία, είναι in vitro, είναι πειραματικά. Θα δούμε όμως και αυτές που είναι in vivo τις μελέτες. Τι θέμα, τι υφίσταται εδώ, ότι γνωρίζουμε ότι θα κάνει πυκνοτική βλάβη, coagulative necrosis, στη θερμοκρασία των 56 βαθμών Κελσίου. Υπάρχουν μελέτες. Υπάρχουν άλλες μελέτες οι οποίες λένε σε 43 βαθμούς Κελσίου, ήδη από εκεί και πάνω, αρχίζουμε και έχουμε βλάβες τοπικά στο νεφρό. Οπότε τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά και δεν είναι τόσο εύκολα. Και βλέπουμε κάποιους experts ορισμένες φορές μπαίνουν μέσα στο νεφρό χωρίς καν να βάλουν θικάρι και πυροβολούν σε live χειρουργείο πέτρα επί 20 λεπτά πατημένο το πετάλι. Κόλαση. Εγώ θεωρώ ότι η νεφρική βλάβη υπάρχει σε αυτή την περίπτωση. Σαν να κάνει αρεφ μέσα στον νεφρό. Κόλαση. Θα το δει. Υπάρχει debate ότι δεν χρησιμοποιεί, λέει, ποτέ θικάρι. Λέει. Γιατί χρησιμοποιεί θικάρι. Εντάξει, αυτό είναι άλλη συζήτηση. Μα δεν είναι ακόμη. Μα έχουμε και μισή χρόνο κανονικά. Έχει. Λοιπόν, οπότε στην προκειμένη περίπτωση
Βλέποντας όλα τα βίτρο μοντέλα που έχουμε, βλέπετε εδώ ότι κιόλας η κλιμάκωση που έχει στις θερμοκρασίες αλλάζει ανάλογα με το ρυθμό τον οποίο έχουμε, έχουμε ροή μέσα στο σύστημα του νεφρού. Εδώ είναι μία από τις μελέτες οι οποίες είναι και in vivo, δηλαδή έχουμε πραγματικό ιστό, ζωντανό ιστό, ο οποίος, έχουμε νεφρό ο οποίος είχε κανονικότατα αιμάτωση και έχει το λεγόμενο φαινόμενο της ψύχτρας, heat sink effect, το οποίο σημαίνει ότι το αίμα που περνάει ψύχει κατά κάποιο τρόπο το νεφρό. Ανεβαίνουν πολύ υψηλές θερμοκρασίες, βλέπετε τι τιμές μπορούν να φτάσουν, σε περιπτώσεις στις οποίες δεν έχουμε επαρκή ροή πλύσεων. Οπότε έχουμε ένα συνδυασμό, χρησιμοποιούμε ένα πανίσχυρο λέιζερ που μπορεί να είναι πάρα πολύ χρήσιμο, μαζί με συνθήκες οι οποίες δεν γνωρίζουμε και δεν ξέρουμε καλά πώς θα τις διαχειριστούμε. Αυτές εδώ πέρα είναι τιμές, μία από τις πρώτες μελέτες που είχαν λέιζερ υψηλής ισχύος. Λέιζερ υψηλής ισχύος, το οποίο όμως δεν έφτασε πάνω από 40 W. Δηλαδή το αντίστοιχο λέιζερ εδώ της συγκεκριμένης εταιρείας, όπως και σε άλλες εταιρείες, φτάνουν 100 και 120 W. Με τις μικρές ίνες βέβαια που χρησιμοποιούμε στο νεφρό, αυτές που είναι 200 μικρά, μέχρι 60 W μπορούν να φτάσουν. Αλλά αν μέσα στο νεφρό χρησιμοποιήσεις ακόμα και 40 W και ανάλογα με το ρυθμό με τον οποίο θα δώσεις την ενέργεια, το οποίο παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, και ακόμα περισσότερο τη ροή του υγρού που έχεις, καταφέρνεις να φτάσεις αρκετά υψηλότερες θερμοκρασίες. Θερμοκρασίες που φτάνουν να κάνουν θερμική νέκρωση στο νεφρό. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο σχόλιο, τουλάχιστον από τους συναδέλφους που έχουν... Παναγιώτη, για να υπάρξει το σχόλιο, πήγαινε σε αυτά που κάναμε. Πήγαινε σε αυτά που κάναμε, γιατί εκεί είναι το ζουμί. Θα δείξω τη μελέτη πρώτα, τη συγκεκριμένη, και θα τα συζητήσουμε και εκεί. Αυτή είναι μια πειραματική μελέτη την οποία διάλεξα, η οποία όμως χρησιμοποιεί ένα θικάρι ώστε να έχει μια σχετικά καλή ροή και έχει και ροές με αυτόματη αντλία, οι οποίες φτάνουν τα 200 μιλιμέτρη τραγύρου. Δεν ξέρω τώρα αν έχει κάποιος υπόψη του πόσο είναι το κατόφλι για να έχουμε παλινδρόμηση του υγρού που ρίχνουμε μέσα στο νεφρό, μέσα στο παρένχημα. Έχει κάποιος υπόψη του ποια είναι η μέγιστη τιμή πίεσης που μπορούμε να έχουμε μέσα στο νεφρό? Βάσει μελετών που υπάρχουν για να κάνει παλινδρόμηση το υγρό κατευθείαν μέσα στο νεφρικό παρένχημα, είναι γύρω στα 35 ως maximum 45 χιλιοστά υδραργύρου. Οπότε πρακτικά αυτές εδώ πέρα οι πιέσεις που έχουμε εφαρμόσει πάνω στο εργαλείο μας για αυτό το πειραματικό μοντέλο σημαίνει ότι πετυχαίνουν την καλύτερη δυνατή ροή που θα μπορούσες να έχεις ποτέ και σε συνθήκες στις οποίες δεν μπορούσες να τις εφαρμόσεις σε κλινική πράξη. Άρα, υπό αυτές τις συνθήκες και χρησιμοποιώντας κιόλας όχι με πολύ υψηλές ρυθμίσεις ισχύως στο λέιζερ, αλλά με διαφορετικές συνθήκες, όπως για παράδειγμα τις υψηλές συχνότητες που μπορούν να πετύχουν αυτά τα λέιζερ, καταλήξανε και είχαν στην περίπτωση του ημιάκαμπτου και του εύκαμπτου, γιατί παίζει ρόλο και το ημιάκαμπτο ουρητηροσκόπιο, γιατί το ημιάκαμπτο ουρητηροσκόπιο έχει μεγαλύτερο απλό, άρα έχουμε μεγαλύτερες πιέσεις που μπορούμε να αναπτύξουμε. Ταυτόχρονα μπορούμε να βάλουμε και μεγαλύτερες ίνες και να έχουμε και μεγαλύτερη ισχύ που θα αναπτύξουμε προς την πέτρα και σε χώρο μικρότερο, που είναι ο ουρητήρας. Υπό αυτές τις συνθήκες, κάνανε και έναν υπολογισμό αντίστοιχα ποιες είναι οι ροές και βλέπετε ειδικά για το εύκαμπτο, γιατί αυτό είναι το σημαντικό. Δεν πάω καν στο 200, δεν έχει νόημα. Ας δούμε το 100, είναι 13. Θυμάστε τις προηγούμενες μελέτες που βλέπαμε 15 ml το λεπτό ροή, το εύκαμπτο. Άρα, τι έχουμε στην πραγματικότητα με ένα εύκαμπτο εργαλείο? Το συγκεκριμένο που είχε, συγκεκριμένη εταιρεία, το οποίο είναι μία από τις πολύ μεγάλες εταιρείες. Στο νεφρό, η ροή που πετυχαίνει είναι πάρα πολύ χαμηλή. 13 ml το λεπτό. Και εμείς έχουμε τη δυνατότητα 40 W σταθερά, ένα λεπτό. Πόσο είναι 40 W, πόση ενέργεια δίνει συνολικά? Είναι αρκετή, αν κάνετε τον υπολογισμό. Και γνωρίζουμε, όπως είπαμε, ότι σε 43 βαθμούς υπάρχει δυνατότητα να έχεις κάνει κάκωση στο ουροθύλιο, είτε του νεφρού, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση του ουρητήρα που είναι ακόμα πιο επικίνδυνα, θα λέγαμε τα πράγματα, λόγω χώρου. Βρήκαν ουσιαστικά ότι από όλη αυτή τη μελέτη που κάνανε την πειραματική, ότι
οι τιμές, οι οποίες, οι χειρότερες τιμές της θερμοκρασίας, οι οποίες είναι πάρα πολύ ψηλές, βλέπετε, εδώ πάνω από 60 βαθμούς, είναι όταν δεν έχουμε φυσικά ροή υγρού καθόλου. Αλλά ακόμα και όταν έχουμε τα 100 χιλιοστά υδραγύρου, η μεταβολή στη θερμοκρασία, στην περίπτωση του EFCAMP δεν είναι τόσο μεγάλη, αλλά πλησιάζει τους 8 βαθμούς από το baseline, τον 36, δηλαδή πάμε, πλησιάζουμε να ξεπεράσουμε τους 43 βαθμούς που αναφερθήκαμε στον ουρητήρα, στο ΕΜΙΑΚΑΜΤΟ και στο ΕΦΚΑΜΤΟ, οι τιμές αυτές εκτοξεύονται. Άρα υπάρχουν διάφορα ερωτηματικά το πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις ενέργειες. Αυτό που μου αρέσει, Παναγιώτη, είναι αυτό που λες. Το σώμα μας είναι κατασκευασμένο για συγκεκριμένες θερμοκρασίες. Ακριβώς. Έτσι. Και πυρετό, να έχεις μέχρι 41 πάει. Λοιπόν, οποιαδήποτε θερμοκρασία πάνω από αυτό δεν έχει τις προδιαγραφές του κατασκευιστή του ανθρωπίνου σώματος. Ακριβέστατα. Να γίνει σαφές. Και ακόμα χειρότερα, έρχεται ο ουρολόγος, ο οποίος του δώσανε καινούργια εργαλεία και μπαίνει να κάνει μια συγκεκριμένη δουλειά, πιστεύοντας ότι την κάνει πιο καλά, αλλά μπορεί από κάτω να δημιουργεί προβλήματα που δεν τα έχει καν αντιληφθεί. Έτσι δεν είναι. Στην πράξη, πώς μεταφράζεται αυτό, δηλαδή. Θα το δεις, επομένως, θα το δεις μετά. Γι' αυτό δούμε, σου λέω. Το δούμε. Μα πήγαινε, θα τους βγάζεις την ψυχή. Κάτε, βγάζω. Μα κάνω όλη τη συζήτηση. Αυτό είναι όλο. Δηλαδή, αυτό είναι το συμπέρασμα. Εγώ, είναι εγώ τα βλέπω τώρα. Το ακροατήριο παρακολουθεί και μου δίνει την εδώ είναι όλα τα λεφτά τώρα να δεις. Για να απομυθοποιούμε συγκεκριμένα πράγματα και θα τα συζητήσουμε. Τέλος πάντων, βάσει της μελέτης, ακόμα και με λίγο πάνω από 10 βατ, μπορεί ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις να αναπτύξει υπό κακές συνθήκες, η προηγούμενη μελέτη έδειξε, μπορεί να δημιουργήσει βλάβες είτε στον ουρητήρα είτε στον νεφρό. Άρα πρέπει πολύ προσεκτικά να ξέρουμε πώς θα χρησιμοποιήσουμε τα υλικά μας. Εδώ είναι από πειραματικό που είναι δικό μας. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το δείτε εδώ καλά. Είναι ουσιαστικά, δείχνουμε, έχουμε μπει μέσα στο νεφρό του γουρουνιού, το οποίο ζει κανονικότατα, άρα έχουμε αιματική ροή, έχουμε τα πάντα. Έχουμε κάνει μια διαδερμική πρόσβαση. Έχουμε βάλει ένα ηλεκτρόδιο το οποίο μπορεί και μετράει, ένα θερμοκάπλο μετράει θερμοκρασία όλη την ώρα, real time, σε πραγματικό χρόνο, και βάζουμε διαφορετικές ρυθμίσεις στο λέιζερ για να δούμε ποιες είναι οι μεταβολές στη θερμοκρασία. Και τι είδαμε, ότι έχουμε ένα σταθερό ρυθμό πλήσεων. Ο σταθερός ρυθμός πλήσεων τον βάλαμε ουσιαστικά σε μία αντλία η οποία έτρεχε με σχετικά καλό ρυθμό, με αυτά τα 100 χιλιοστά υδραργύρου που είπαμε. Και χρησιμοποίησαμε διαφορετικά θικάρια. Αυτή ήταν η συζήτησή μας σε αυτό το πειραματικό, σε ό,τι αφορά αν θα πρέπει να χρησιμοποιήσει θικάρι ή όχι. Υψηλής ενέργειας λέιζερ, το συγκεκριμένο, και ξεκινήσαμε και πήγαμε με τις εύκαμπτες, με τις αντίστοιχες μικρές ίνες που φτάνουν ως 60 βατ, και κάναμε την δοκιμή μας. Και βλέπουμε ότι χωρίς θικάρι, αν πάμε με 20 βατ, έχουμε γύρω στους 35,5 βαθμούς θερμοκρασία. Οριακά δηλαδή τη θερμοκρασία σώματος που είχε εκεί. Να αναφέρω ότι το υγρό που δίναμε ήταν θερμοκρασία δωματίου, 25 βαθμούς. Οριακά θερμοκρασία σώματος. Στα 40 βατ ανεβήκαμε στους 41 βαθμούς. Στα 60 βατ στους 42 βαθμούς. Δεν είχε πολύ μεγάλη διαφορά. Αλλά αντίστοιχα οι θερμοκρασίες αυτές, είναι μεταβολές θερμοκρασιών, αυτές οι θερμοκρασίες οι αντίστοιχες στα 60 βατ που έχουν να κάνουν με το να βάλουμε θικάρια, είχαν χαμηλότερες θερμοκρασίες, οι οποίες οριακά φτάναμε στις συνθήκες που θέλαμε για να κάνουμε την επέμβασή μας. Αυτό είναι με την αντίστοιχη αντλία. Εδώ, όταν δεν χρησιμοποιούμε. Τι έγινε εδώ? Δεν νομίζω ότι τα πάτησα όλα εγώ. Μέχρι να φτάσει στο slide. Το τρομακτικό εδώ είναι η απομυθοποίηση της γερμανικής σχολής, που μπαίνουν μέσα με gravity irrigation, 20 βατ λέιζερ και χτυπάνε επί μισή ώρα να σπάσουν την πέτρα. 60 βαθμούς. 60. Εδώ είναι οι θερμοκρασίες, οι αντίστοιχες. Όχι RF. Οι αντίστοιχες στο φούρνο μικροκυμάτων το βάζεις. Οι οποίες είναι έτσι, με βαρύτητα. Αυτό είναι. Χωρίς δηλαδή να χρησιμοποιήσουμε καθόλου αντλία. Με βαρύτητα. Πολλοί στη γερμανική σχολή το κάνουν. Χωρίς θικάρι 80 βατ. 80 βαθμούς Κελσίου. Με αντίστοιχα και με θικάρια 74, 80, 76. Σε αντίστοιχες θερμοκρασίες. Οι οποίες κλιμακώνονται και σχετικά γρήγορα. Οπότε αυτό το θέμα είναι ένα θέμα το οποίο δεν είναι τόσο εύκολα διαχειρίσιμο, τουλάχιστον αν δεν φτιάξεις σωστά το χειρουργείο σου. Το πρακτικό κομμάτι που ρωτήσατε. Το πρακτικό κομμάτι είναι, θες αξισιθ και θέλεις και καλή ροή. Όχι μόνο θες αξισιθ, Παναγιώτη. Έχει και σημασία όταν χρησιμοποιείς αξισιθ το ουρητηροσκόπιο σου να έχει χώρο μεταξύ του αξεσίθ και του ουρητηροσκοπίου. Γιατί βλέπω μερικούς που βάζουν ένα αξεσίθ και μετά το ουρητηροσκόπιο το σπρώχνουν μέσα
κάνει χρου, 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 χρου και δεν έχει χώρο να βγει το out, να κάνει outflow το υγρό προς τα έξω. Έτσι, το access ETH πρέπει να βγάζει νερό προς τα έξω. Η θερμοκρασία του νερού παίζει ρόλο. Δηλαδή, αν βάλεις παγωμένο, πιο ναι, κρύο το νερό. Θέμα είναι... Ναι, αλλά παίζει ρόλο κιόλας όμως. Αν βάζαμε παγωμένο νερό, για παράδειγμα, η μεταβολή της θερμοκρασίας θα έφτανε στα αντίστοιχα επίπεδα. Απλά θα μας έπαιρνε λίγο περισσότερο χρόνο για να κλιμακωθεί. Γιατί αυτό είναι ακριβώς αυτό εδώ που δείχνουμε εδώ. Ουσιαστικά, έχεις τις μεταβολές της θερμοκρασίας με το θικάρι, αλλά η μέγιστη θερμοκρασία, γιατί μέσα από ένα σημείο και μετά δεν είχε νόημα να φτάσουμε στα 120 βαθμούς Κελσίου τη θερμοκρασία στην οποία είχε το υγρό μας. Αυτό που μας ενδιέφερε είναι να δούμε πόσο γρήγορα κλιμακώνεται. Και εδώ βλέπουμε την ταχύτατη κλιμάκωση που έχει μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα από τη θερμοκρασία περίπου των 25. Φτάνει 70 μέσα σε λιγότερο από και το μήνυμα που πρέπει... 10 δευτερόλεπτα. Το μήνυμα... Ίσως και κάτω από 10 δευτερόλεπτα. Αν θέλουμε να δούμε το 56 που είναι εδώ, είναι στα 5 δευτερόλεπτα. Το μήνυμα είναι ότι όταν πατάς το λέιζερ, δεν μπορεί να το πατάς και να φεύγεις και να το χτυπάς για μισή ώρα, ας πούμε, για να χτυπάς το λέιζερ. Αν έχεις θικάρι, μπορείς να το κάνεις με μικρό λέιζερ. Αν έχεις υψηλή λέιζερ, εμείς που χτυπάμε και με 60 βαθμούς, χτυπάς 10 δευτερόλεπτα, σταματάς. Την κάνει την πέτρα ό,τι την κάνει. Έτσι. Δηλαδή πρέπει να γνωρίζεις όταν έχεις ένα παιχνίδι στα χέρια σου πώς θα το χρησιμοποιήσεις. Και αυτό πιστεύω ότι είναι. Στέλνω, δεν ξέρω τι σχολείο. Εγώ συμφωνώ, αλλά θέλω να ακούσω τον Παναγιώτη προς το ακροατήριο. Γιατί όλα αυτά που λέμε είναι ωραία και εμάς ίσως και ακαδημαϊκά μας ενδιαφέρουν. Αλλά πάμε στην πράξη. Πάω αύριο να κάνω μια εύκαμπτη ρουτηροσκόπηση. Ωραία. Εγώ δεν ξέρω μιλιμετρή δραργύρου. Εγώ έχω την νοσοκόμα μου εκεί πέρα, έχει φουσκωμένο ένα πουάρ και φουσκώνει. Ωραία. Σε τι πίεση θα της πω να φουσκώσει το πουάρ? Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Σε τι πίεση? Νερού. Πίεση νερού, έτσι, προφανώς. Πίεση νερού, αν το βάλουμε στα 100 χιλιοστά υδραργύρου, αν το βάλουμε στα 100 χιλιοστά υδραργύρου και έχει αντίστοιχα μέσα ένα θικάρι, το οποίο είναι 12-14, μπορεί κάποιος να λειτουργήσει πολύ αποτελεσματικά και να μπορέσει να φέρει το αποτέλεσμα που θέλει, χωρίς να κάνει μια σοβαρή νεφρική βλάβη, αν και εφόσον δεν θα χρησιμοποιεί το λέιζερ συνεχόμενα. Σε υψηλές ρυθμίσεις. Οι οποίες υψηλές ρυθμίσεις, μιλάω για ρυθμίσεις πάνω από 40 βατ. Ας ξεκινήσουμε με το νερό. Πού να της πω να βάλει το νεφρικό στο πουάρ? Μα δεν είναι μόνο το πουάρ. Έχεις και χειροκίνητα. Το πιο καλό που έχουμε κάνει από το πειραματικό κομμάτι, το οποίο δεν είναι εδώ, είναι με τη χειροκίνητη αντλία. Ωραία. Λοιπόν, ξαναπάω στις ερωτήσεις. Πρακτικά, ξεκινάμε την επέμβαση. Να φουσκώσω το πουάρ. Ποιος χρησιμοποιεί πουάρ στην ρουτηροσκόπηση, την εύκαμπτη? Ποιος χρησιμοποιεί μηχάνημα αντλίας, αυτά τα ηλεκτρικά? Χειροκίνητο. Ποιος είναι? Ναι. Ωραία. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε το πουάρ που εγώ βάζω πουάρ. Να τη πω να το σετάρει πού, στα 100 μιλιμέτρα έχεις νερού. Ή στα 150. Με access ETH μέσα, ναι. Με access ETH. Ωραία. Στα πόσα να το σετάρω? 100, 150, 200, πόσα να τη πω να το βάλει? 100 maximum. 100 maximum. Πολύ ωραία. Λοιπόν, φουσκώστε μου λοιπόν το πουάρ στα 100. Ξεκινάω λοιπόν με την πέτρα στην πύλο με θικάρι μέσα. Πού να σετάρω το μηχάνημά μου για να ξεκινήσω? Το λέιζερ. Το λέιζερ, ναι. Το καλύτερο θα ήταν να είναι περίπου ως 40 βατ. Εκεί 30 με 40 βατ. Σε τα ρετό μου. Τι πέτρα έχεις να κάνεις? Ένα 100 πέτρα στην πύλο. Πού, στην πύλο? Ναι. Γιατί 40 βατ, Παναγιώτη? Θα μπορούσε να το πάει και ψηλότερα. Θέλουμε το εντελώς ασφαλές, δεν θέλουμε. Ξεκινάμε. Το 30 με 40 βατ. Εκεί θα έπρεπε να παίξουμε. Γιατί? Το 30 με 40 βατ μας δίνει τη δυνατότητα σε θερμοκρασίες, σε αυτό το setup, να έχουμε μια θερμοκρασία η οποία βρίσκεται σε επίπεδα που να μην μας δημιουργεί πρόβλημα, για να μην έχουμε το θέμα να ανεβούμε ποτέ πάνω από τους 56 βαθμούς. Μέσα στην πύελο. Ωραία. Επομένως, μέσα στην πύελο. Εγώ διαφωνώ. Γιατί δεν το πάω διαφορά. Να το εξηγήσουμε. Θα βρείτε στην πάτρα. Εμείς κάνουμε κάτι άλλο και θα το εξηγήσουμε. Γιατί ζητάμε το ασφαλές setup. Το ασφαλές setup είναι αυτό. 40, λοιπόν, άρα σετάρουμε το... Είτε forced pump, είτε 100 χιλιοστά υδραργύρου, με ένα θικάρι κατά προτίμηση 12-14 και όχι 10-12. Μπορούμε να το... Και το 10-12 δεν είχε τόσο μεγάλη διαφορά. 30 με 40 βατ. Πολύ ωραία. Αυτό λοιπόν είναι το αρχικό σετάρισμα ασφαλείας, το οποίο θα πρέπει να κάνει κάποιος να ξεκινάει μια εύκαμπτη ρουτηροσκόπηση. Και το ερώτημα είναι, σε αυτή τη διαδικασία, ο κίνδυνος μου έρχεται όταν εγώ αποφασίσω να ανεβάζω το λέιζερ μόνο, ή όταν αποφασίσω να ανεβάσω και την ένταση του νερού και... Σε αυτή την κατάσταση, ο κίνδυνος μου έρχεται όταν ανεβάσω την ισχύ και άλλο του λέιζερ. Πόσο άλλο? 60 βατ. Όχι, μάλιστα. Και με τα 40 μπορεί να κάνεις βλάβη άμα πατάς το πετάρι ένα λεπτό. Μπορεί. Τότε δεν είναι ασφαλή. Πρέπει να ξέρεις να οδηγείς το μηχάνημα που έχεις.
Δεν ναι. είναι έτσι. Στην πίελο μέσα με θικάρι, χτυπά 60 βατ. Απλώ πρέπει να πατά 10 δευτερόλεπτα το κουμπί. Πηγαίνουν άλλοι με 30 και 40 βατ και ρίχνουν μέσα στην πίελο χωρί να έχουν κάνει. Ναι, σου λέει, αλλά δεν έχει να κάνει το βατ ασφαλεία. Όταν λε τον άλλον τη 40 βατ είναι ασφαλέ. Χωρί irrigation. Χωρί καθόλου να έχει πλήσει. Άλλο αυτό σου λέει, έχει πλήσει 100. Έχει πλήσει 100. Έχει 100 χιλιοστά υδραργύρου πίεση. Και έχει και θικάρι. Όχι όμω gravity irrigation. Το ναι. gravity irrigation, αν το βάλει, είναι τελείως διαφορετικό. Και έχει και θυκάρι και σημαίνει που είναι ασφαλές. Αυτό δείξαμε. Η ασφάλεια που θέλει να δώσει στον κόσμο σημαίνει τι. Σημαίνει ότι δεν μπορώ να πατάω το πεντάλ ένα λεπτό ολόκληρο και με τα 40 βάτ θα ανεβάσω τις θερμοκρασίες, το δείξες. Άρα πρέπει ο άνθρωπος που το χρησιμοποιεί να ξέρει τι κάνει. Η θερμοκρασία, ναι. Πες. Οι θερμοκρασίες εδώ στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι όταν έχουμε ένα θικάρι με μόνο gravity, χωρίς καν θικάρι, με gravity irrigation. Άλλο ερώτηση τέλειος. Ο Στέλιος σου είπε 100. Το safe setup είναι αυτό εδώ. Συγγνώμη, αλλά νομίζω ότι χάθηκε το κρατήριο. Εγώ από ό,τι καταλαβαίνει, διορθώστε με. Έτσι, έως ένας χαζός άνθρωπος. Λοιπόν, όχι gravity. Αυτό είναι ακριβώς, δεδομένο. Τελείωσε. Τελειώσαμε με το gravity. Τελειώσαμε. Νούμερο ένα. Συ θα μπορέσετε το 12-14 εκεί να μείνετε, γιατί ναι. έχετε την καλύτερη ροή. Ναι. Και το τρίτο είναι ότι διακοπτόμενο συνέχεια. Το πόδι στο κάζι θα ανεβοκατεβαίνει. Αναλόγως με την ενέργεια που χρησιμοποιείς. Αναλόγως ναι. Δηλαδή, ενέργεια. Όταν έχεις 20 βατ λέιζερ και έχεις τικάρι μέσα, μπορείς να το κάνεις συνεχιζόμενο. Όταν χρησιμοποιείς 60 βατ ή 40 βατ, θα πρέπει να είσαι με το πόδι okay. να σταματάς. Λοιπόν, να το δείξω για να το κάνουμε. Πες λίγο και το 30, γιατί εμείς 30 έχουμε τη στορνιά και αυτό χρησιμοποιούμε. Το 30 δεν είναι ανάλογα τη θερμοκρασία. Να κάνω μια ερώτηση. Είτε στου πίνακε, μισό λεπτό, γιατί συζητάμε. Είναι το αντίστοιχο. Irrigation που είναι forced, είτε είναι τα 100 χιλιοστά υδραγύρου, είτε είναι με την Αγγλία. Αν εμείς έχουμε βάλει ένα θικάρι, είμαστε safe και φαίνεται η κλιμάκωση ως τα 40. Είσαι όταν ανεβαίνουμε στα 60, αρχίζουμε και ανεβαίνουμε σε θερμοκρασίες που μπορούν να ξεφύγουν. Δεν φτάνουμε ακόμα το 56, αλλά μπορεί να έχουμε θέμα. Αυτά είναι στο λεπτό όμως, Παναγιώτη. Στο λεπτό οι θερμοκρασίες. Εντάξει, είναι. Άλλο σου λέει για το safety, είναι που λέμε, δηλαδή, με αυτό μετά. Σταθεροποιείται, επειδή κάνει πλατό, το βλέπω. ναι. Επειδή σταθεροποιείται, γι' αυτό το λέω. Είχε κάποιο μια ερώτηση, μια σκέψη. Εγώ να ρωτήσω, το καταλαβαίνουμε το θεωρητικό ότι αυξάνει η θερμοκρασία μέσα στο νεφρό, αλλά το θέμα είναι αυτό. Κλινικά θέλω να πω, αυξάνεται, οκ. Αλλά κλινικά πώς μεταφράζει ο ασθενής, γιατί εγώ νομίζω ότι όλοι μας το έχουμε κάνει αυτό επί σειρά χρόνων, ας πούμε, δουλεύουμε στο νεφρό επί εκατοντάδες ώρες. Ξέρεις πόσα πράγματα ο Θεός συγχωρεί στις ιατρικές πράξεις. Το θέμα είναι κλινικά. Ο Θεός είναι μεγάλος, αυτό σου λέω. Ο Θεός είναι μεγάλος. Θα σου πει, να προσθέσω. Συνέχεια βλέπω νεφρικές ανεπάρκειες, επειδή έχετε κάνει πριν 10 χρόνια λέιζερ. Ο Θεός είναι μεγάλος. Σας τον free. Κοίταστε πάρα πολύ χαρούμενοι και νομίζω ότι δηλαδή, καλά. Όχι, δεν αντιλέγω το γιατί το λέω αυτό. Γιατί το λέω αυτό. Είναι τόσο δύσκολο να σου απαντήσω. Όταν διαβάζουμε μια εργασία που άλλος λέει ότι εγώ κάθομαι μέσα στο νεφρό 2 ώρες για να σπάσω μια πέτρα 3 εκατοστά με ένα λέιζερ 20 βατ που το χτυπάω αβέρτα με low pressure, γιατί υπάρχουν αυτά τα πράγματα, με low irrigation pressure, εκεί οι βλάβες είναι σίγουρες. Είναι κλινικά αποδεικτές. Πού τον ξέρεις, τον έχεις παρακολουθήσει αυτόν τον ασθενή. Αυτό λέω. Πώς να τους παρακολουθούμε αυτούς τους ασθενείς, άμα είναι να έχουμε ένα. Είναι δύσκολο αυτό. Και να... είναι αυτό λέω, αλλά πάρα πολύ δύσκολο. Ναι, αλλά πριν κάνουμε κάτι και να περάσουμε ένα μήνυμα, νομίζω τόσο practice changing, ας πούμε, γενικώς, πρέπει να έχουμε και κλινικά ευρήματα. Όχι, τα κλινικά ευρήματα είναι συγκεκριμένα. Θερμοκρασία, στο είπε. Δεν είναι practice changing, είναι. Practice changing, άμα χρησιμοποιείς high power. Άμα χρησιμοποιείς και low power, άμα χρησιμοποιείς. Ο Γερμανός, ξαναλέω, έχει low gravity, no access it. Εντάξει. Και βγαίνει και υποστηρίζει ότι κάνει πέτρα 2 εκατοστά. Αυτός κάνει βλάβη, σίγουρη. Τέλος. Βαγγέλη, έλα. Απλά ωραία. Δεν μπορεί να κάθε 10 δευτερόλεπτα σταματάμε όταν χρησιμοποιούμε μεγάλη ενέργεια. Για πόσο. Έχετε μελετήσει πόσο πέφτει η γρήγορη. Δεν το έχουμε μελετήσει αυτό. Το βλέπεις και στο γάντι σου όταν έχεις το θικάρι. Όταν έχεις το θικάρι, θερμοκρασία υπολογίζεις. Και από το θικάρι το νερό που βγαίνει έξω και βλέπεις ότι το νερό ζεσταίνεται. Έτσι, ζεσταίνεται. Στο high power θέλει, ειδικά άμα πάμε στα 60 βατ, όπως το κάνουμε τουλάχιστον στην Πάτρα, γιατί εμείς δουλεύουμε και με τα 60 βατ, κανονικότατα. Η διαφορά είναι η εξής. Αν δει κάποιος δουλέψει το υψηλής ισχύς λέιζερ, εκεί γύρω από τα 40 βατ και πάνω, αρχίζει και βγάζει πολύ σκόνη. Είναι τέτοιο ο ρυθμό που αναγκάζει και σταματάς, να προσπαθεί. Οπότε σταματάς αναγκαστικά. Να δει και ρίχνει. Οπότε αυτό είναι σαν να έχει. Η φύση σε εισαγωγικά. Ναι, αλλά αλλάζει το κόνσεπτ τελείως της υδροτριψίας με τα 60 βατ. Γιατί είναι... κάθεσαι στη μέση του κάλικα,
Έτσι, για να μην ακουμπήσει και τα τυχώματα και βαρά 60 βάτ και ξαφνικά βλέπει ότι η πέτρα εξαφανίζεται. Έτσι, δηλαδή. Δεν ξέρω αν το έχει δει κανένα αυτό. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε, γιατί αυτό δεν έχει γίνει κατανοητό, είναι ότι άπαξ θα χρησιμοποιήσει υψηλή ισχύ, θα πρέπει να βάλει θικάρι και να έχει και καλό ειρηνικό. Όλα τα άλλα είναι φιλοσοφικού περιεχομένου. Αν θέλει να βάλει 8 βάτ κάποιο και να κάνει τη λιθοτρυψία, την κάνει με 8 βάτ. Πείτε, από πίσω είναι μια ερώτηση. Μπορείτε λίγο να μας εξηγήσετε πώς δικαιολογείται κύριε το 81,5 όταν έχετε χρησιμοποιήσει ουσιαστικά. Μπορώ να σας το εξηγήσω με τον εξής λογική. Αυτή είναι μια μέγιστη τιμή την οποία είδαμε εκείνη τη στιγμή. Αλλά εμείς όταν αρχίζουμε και το πυροδοτεί κάποιος με gravity irrigation, δηλαδή χωρίς καν να έχει πίεση το υγρό του, μόνο αυτό το ένα μέτρο πάνω από τον ασθενή, ουσιαστικά ο ρυθμός με τον οποίο αυξάνει εκτοξεύεται. Τώρα είναι η τελευταία τιμή που πιάσαμε. Όταν εμείς θα γράψουμε το paper αυτό κανονικά, θα το γράψουμε ακριβώς με συγκεκριμένες συνθήκες. Αλλά είναι η τελευταία τιμή, ήταν 81. Θα μπορούσαμε να είχαμε αφήσει το πετάλι λίγο πιο πριν και να ήταν 75. Δεν έχει διαφορά. Στο λεπτό είναι πόσο γρήγορα κλιμακώνεται. Ό,τι ανέβει πάνω από τα 56, να πω 60 βαθμούς, δεν έχει κανένα νόημα. Παραμένουν τα ίδιες συνθήκες. Ναι. Είναι δεδομένο εδώ ότι υπάρχει αυτό το θέμα. Εγώ, το άλλο κλινικό που κρατάω είναι ότι αυτή η μελέτη θα μας δώσει ίσως και κάποια βοήθεια στο να αποφασίσουμε κάποια στιγμή αν θα κάνουμε και mini PCNL ή ultra mini PCNL. Τα πάντα θα μας δώσει. Καταρχάς θα μας έδωσε και πιέσαμε τις εταιρείες με αυτή τη μελέτη και ήδη Boston, ας πούμε, δεν έχει, μια εταιρεία τέλος πάντων, βγάζει ουρδυροσκόπιο προσεχώς μέσα στο 2021 που μετράει πιέσεις και θερμοκρασίες στην άκρη του. Και εκεί θα δούμε, θα γελάσουμε. Είναι πολύ απλό. Και εκεί θα γελάσουμε, έτσι. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί εδώ κάναμε ένα τεράστιο λάθος, ανάλογο της ρομποτικής, ότι βγάλαμε, κάναμε τη δουλειά, κάναμε όλη τη δουλειά και αρχίσαμε να αποδεικνύουμε επιστημονικά μετά τα δεδομένα προς τα πίσω. Και θα γελάσουμε πάρα πολύ με όλα τα δεδομένα αυτά, γιατί πραγματικά είναι επικίνδυνα. Η σύψη μετά από εύκαμπτη ουρδυροσκόπηση είναι πολύ μεγαλύτερη από τη σύψη μετά τα διαδερμικά. Ναι, ακριβώς αυτό. Να το αναγάγουμε και στις μίνι διαδερμικές που θα κάνουμε. Εννοείται. Εκεί θα χρησιμοποιούμε. Εννοείται. Άρα τα μηνύματα είναι αυτά που είπε ο Παναγιώτης πολύ σωστά. Και δεν παίρνουμε το εύκαμπτο ουρδυροσκόπιο να χτυπάμε επί 2 ώρες μια πέτρα 3 εκατοστά, επειδή δεν μπορούμε να κάνουμε διαδερμικό. Δεν γίνεται. Αυτό είναι malpractice. Τέλος. Και τουλάχιστον να το κάνει κάποιος, ας το κάνει με τις καλύτερες συνθήκες που μπορεί. Ναι. Παναγιώτη. 3 λεπτά έχουμε ακόμα, Παναγιώτη. Και αν κατάλαβα καλά, τα hertz, δεν πρόλαβα να δώσω τη διαφάνεια. Τα hertz, όταν αύξανε τα hertz με την ίδια ενέργεια, αυξάναν περισσότερο τη θερμοκρασία σε σχέση με το να έχεις το... Αυτό που υφίσταται από κάποια δεδομένα που έχουμε, γιατί δεν το έχουμε. Αυτή συγκεκριμένη είναι κάτι που το τρέχουμε κάθοδο, να δούμε τις μεταβολές που έχει σε κάθε setting. Mm-hmm. Το laser αυτό δίνει τη δυνατότητα με την ίδια ενέργεια να έχει τεράστιες ρυθμίσεις σε hertz. Δεν έχει ιδιαίτερη διαφορά. Βασικά είναι η. Τα βάτ έχουν σημασία. Ναι. Παιδιά, γιατί θα το πήγαινα για το θούλιουμ ναι, μετά. Ναι, αυτό είναι, το θούλιουμ είναι σαν να έχει το θούλιουμ λίγο. Πες μας για το θούλιουμ. Οι Ρώσοι βγάζουν το Super Pulse Thulium. Έτσι. Ναι. Κάνει θαύματα, είναι μικρό, είναι φτηνό, είναι τέτοιο. Όταν τους ρωτάς τι θερμοκρασία να πτήσεις, σιγή, θα το αποδείξουμε, θα το μελετήσουμε. Έτσι. Γι' αυτό τα πάντα πρέπει να είναι αποδεικτέα σε αυτή τη ζωή. Θα το δούμε το θούλιουμ. Με το που θα βγει, θα έρθει και θα το δοκιμάσουμε. Γι' αυτό. Να είστε φιδωλοί σε όλα. Όλα είναι καλά, αλλά πρέπει να ξέρουμε πώς θα χρησιμοποιούμε τα εργαλεία μας. Έτσι. Το λέιζερ είναι ένα εκπληκτικό. Εγώ, όταν κάνω ουρτυροσκόπηση, στέλνω με το 60 πλέον στο νεφρό, τρελαίνομαι. Έτσι. Είναι φανταστικό. Αλλά μπορεί να κάνει σοβαρή βλάβη άμα δεν προσέξεις. Άμα δεν είσαι προσεκτικός. Όπως και με το 20 μπορεί να κάνει σοβαρή βλάβη, άμα δεν είσαι προσεκτικός. Και κάνεις αυτό που κάνουν στη Γερμανία. Όσοι είστε γερμανοτραφείς, ξέρετε πολλούς που μπαίνουν μέσα χωρίς τικάρι. Χωρίς με gravity irrigation και χτυπάνε με 20 βάτ μια ώρα. Πόσοι ξέρουν ότι κάνω 60 βαθμούς θερμοκρασία εκεί μέσα. Πάντως, στην πράξη μιλώντας, επειδή λίγο χαθήκαμε με τα νούμερα και δεν ξέρω αν όλοι είστε εξοικειωμένοι με όλα αυτά που ακούτε, έχω την αίσθηση ότι μια τυπική πέτρα σε ένα μέγεθος της τάξης του 1,5 εκατοστό μπορεί να τη σπάσει κανείς εύκολα με πολύ χαμηλή ενέργεια. Δεν χρειάζεται δηλαδή να ανέβεις πάνω από 1,5 τζάουλ και 10 χέρτζ. Ο χρόνος χειρουργείου δεν ενοχλεί. Ναι, γι' αυτό είπα για 1,5 εκατοστό πέτρα. Το πρόβλημα ποιο είναι? Το πρόβλημα εκεί που αρχίζει και χάνεται είναι αυτό που αναφέρθηκε πριν. Ότι αρχίζουμε πια και ανεβάζουμε πολύ τα μεγέθη των λίθων που κάνουμε ουρτυροσκοπικά, ακριβώς επειδή δεν μπορούμε να τα κάνουμε διαδερμικά. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Στέλιο, είναι σημαντικό αυτό που λες. 1,5 εκατοστό πέτρα με ένα λέιζερ 30 βατ, πόση ώρα θες να τη σπάσεις? Τα είπαμε χθες, θα υπολογίσω τώρα. Πόσο, περίπου. Λιγότερο, πολύ λιγότερο. Πόσο? Όχι, πάνω από μισή ώρα, 40 λεπτά δεν θέλει. 40 λεπτά. Πόση ώρα σπάει ένα εκατοστά πέτρα με το 60 βάτ, Παναγιώτη? Είναι 5 λεπτά.
Είναι πάρα πολύ γρήγορα. 6 λεπτά. Σύμφωνα. Να είναι 10, μα όλα είναι σχετικά πάρα πολύ γρήγορα. Ναι, αλλά έρχεστε και πολύ σωστά. Λέτε ότι, παιδιά, ξέρετε, με αυτή την γρήγορη υιοθεψία κινδυνεύετε να χαλάσετε τον νεφρό. Άρα... Αν το χρησιμοποιήσει λάθο. Αν το χρησιμοποιήσει λάθο, γι' αυτό μιλάμε. Γι' αυτό είναι αυτό που θέλουμε να δώσουμε στον κόσμο. Να μπορέσουμε να το κατευθύνουμε σωστά. Επειδή οι περισσότεροι δεν έχουν 60 βατ λέιζερ, έχουν λέιζερ τη τάξη των 20-30 βατ. Λέω λοιπόν, με ένα σωστό σετάρισμα στο 1,5 τζάουλ μέγιστη ενέργεια και στα 8 με 10 χέρια συχνότητα μπορεί να κάνει μια αξιοπρεπή λιθοθεψία. Βεβαίω. Σωστή Βεβαίως. Ένδειξη. Σωστά. Βεβαίω. Ποιο ζυγάρι προτιμάτε? Εγώ το 12-14. Εγώ 11-13. Εταιρείες διαφορές. Εταιρείες. Καλά, τώρα αυτό ήταν εντάξει. Περίπου τα ίδια είναι. Εγώ περίπου τα θεωρώ τα ίδια. Αλλά είναι πιο μαλακά, αλλά είναι πιο σκληρά. Τα μαλακά μπαίνουν άντρες γυναίκες στις γυναίκες πανεύκολα. Στις γυναίκες μπαίνουν όλα γιατί δεν έχουν τον προστάτη. Κάποιες φορές τα μαλακά κολλάνε στο να μπουν στους άντρες. Έτσι. Το σημαντικό βέβαια είναι, όπως είπαμε και χθες και ακούστηκε και τώρα, να συνδυάσει σωστά το εργαλείο σου με το αντίστοιχο θικάρι. Να έχεις ένα πολύ καλό σημαντικό αυτό. Δηλαδή το θικάρι πρέπει να έχει χώρο γύρω από το εργαλείο, αλλιώς δεν έχει νόημα η ύπαρξή του. Έτσι. Ωραία, νομίζω ότι. Αυτά. Σταματάμε εδώ. Ευχαριστούμε γιατί πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.